Κυρία Ευθυμίου, πόσο καταλυτική ήταν η πρώτη Εθνοσυνέλευση για τη συνέχιση του αγώνα? Οπωσδήποτε ήταν σπουδαίο βήμα της Επανάστασης η Εθνοσυνέλευση, γιατί είναι κάτι που δεν είχε ξανά υπάρξει. Δηλαδή, για πρώτη φορά Έλληνες από κάθε πλευρά, από κάθε περιοχή, βρέθηκαν μαζί για να συζητήσουν θέματα που αφορούσαν την πολιτική τους ύπαρξη. Αυτό είναι σημαντικότατο. Ωστόσο, η πρώτη Εθνοσυνέλευση ήταν ως προς τα πάντα προσωρινή. Και οι αποφάσεις της ονομάζονται προσωρινών σύνταγμα. Και τούτο διότι ήταν φανερό ότι έγινε εντάχει μέσα σε έκτακτες καταστάσεις. Εξάλλου και οι παραστάτες, όπως λεγόταν οι αντιπρόσωποι, οι παραστάτες δεν ήταν πολλοί στην πρώτη Εθνοσυνέλευση. Αντίθετα, στις επόμενες Εθνοσυνελεύσεις ήταν πολύ περισσότεροι. Στην πρώτη Εθνοσυνέλευση δημιουργήθηκαν μεν οι βασικές δομές διοίκησης των Ελλήνων και από αυτή την πλευρά έπαιξε μεγάλο ρόλο. Στην ουσία εξελέγει και ο πρώτος πρωθυπουργός της χώρας, που των Ελλήνων χώρα δεν υπήρχε, αλλά αυτό το μόρφωμα τέλος πάντων που διαμορφωνόταν, που είναι ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτους. Ωστόσο, η πιο πραγματικά ισχυρή πολιτική δομή των Ελλήνων δεν είναι η κεντρική κυβέρνηση που προέκυψε από την Εθνοσυνέλευση, αλλά είναι η Πελοποννησιακή Γερουσία με απόσταση. Διότι αυτό το σώμα διοίκησης της Πελοποννήσου πρώτα-πρώτα διοικεί το μεγαλύτερο γεωγραφικά τμήμα των επαναστατημένων Ελλήνων, το πιο πολύτιμο από όλες τις πλευρές τμήμα των επαναστατημένων Ελλήνων, και τρίτον, είναι όριμο σώμα, δεν δημιουργήθηκε τώρα, είναι παλαιό σώμα, προϋπήρχε και απλώς ξανάρχισε κάτω από τις καινούργιες συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι είχε έτοιμες τις δομές του και όλα του τα δίκτυα και ήξερε πώς να διοικεί, και εξ αυτού ήταν με απόσταση το πιο σημαντικό διοικητικά σχήμα στον ελληνικό χώρο. Και παρότι δημιουργήθηκαν και κάποια αντίστοιχα για την Ανατολική και Δυτική Χέρσο Ελλάδα, αυτά ήταν πρόσφατα δημιουργήματα, δεν είχαν βάθος, δεν είχαν ρίζες στις περιοχές. Τίποτα δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί την Πελοποννησιακή Γερουσία. Και φυσικά, εκτός από την Πελοπόννησο που είχε τη δικιά της τοπική διοίκηση και την διατήρησε και μετά την Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, το ίδιο συνέβη και με την Ανατολική και Δυτική Χέρσο Ελλάδα. Αυτές οι περιφερειακές μεγάλες διοικήσεις καταργήθηκαν από την επόμενη Εθνοσυνέλευση, την Εθνοσυνέλευση του Άστρους, που σημαίνει ότι τα πρώτα 2,5 περίπου χρόνια υπήρχαν παράλληλες κυβερνήσεις, η κεντρική και άλλες 3 και άλλες 2, διότι η Ύδρα και οι Σπέτσες επίσης είχαν δικιά τους διοίκηση. Πώς επιλέγονταν οι παραστάτες? Από τοπικές διαδικασίες που έμοιαζαν με εκείνες των προτέρων διαδικασιών για την ανάδειξη δημογερόντων και τα λοιπά. Υπήρχαν δηλαδή κάποιες παγιωμένες διαδικασίες από την προηγούμενη περίοδο κατά τόπους, και στην ουσία ήταν τα άτομα με κύρος και εξουσία που υπήρχαν πριν και που τώρα επιλέγονται κατά κάποιο τρόπο. Δεν υπήρχε με κάποιου τύπου δημοκρατικές διαδικασίες, αλλά τίποτα που να είναι σαν σήμερα. Στην πρώτη Εθνοσυνέλευση υπάρχει και ένας παραστάτης που αναφέρεται ως εις εκ των Αλβανών συμμάχων. Τι ακριβώς ήταν αυτός? Η ελληνική πλευρά είχε συνάψει συμμαχία με τους Τουρκαλβανούς. Πρώτα-πρώτα είχαν οι Σουλιώτες συνάψει συμμαχία με τους Τουρκαλβανούς ανεξαρτήτως, διότι ο νόσο ο Αλή Πασάς ήταν σε πολιορκία από τον Σουλτάνο. Οι Έλληνες πολεμούσαν τον Σουλτάνο. Ο Αλή Πασάς πολεμούσε τον Σουλτάνο, άρα ήταν στην ίδια πλευρά, θα έλεγε κανείς. Ο Αλή Πασάς ήταν Τουρκαλβανός, και δηλαδή μουσουλμάνος Αλβανός, αυτό θα πει Τουρκαλβανός, όχι Τούρκος. Το Τούρκος σημαίνει μουσουλμάνος, δεν σημαίνει Τούρκος. Η ισχυρή του φρουρά ήταν Τουρκαλβανή επίσης. Όπως και φυσικά και άλλοι Βαλκάνοι και φυσικά Έλληνες και Σουλιώτες κτλ. Στην δύσκολη φάση του Αλή Πασά υπεγράφει μια συμφωνία μεταξύ των Σουλιωτών και των Τουρκαλβανών και στη συνέχεια και της ελληνικής πλευράς με τους Τουρκαλβανούς. Ήταν βραχύβια συμφωνία, γιατί δεν θα μπορούσε να κρατηθεί. Ο αγώνας είχε και θρησκευτικό χαρακτήρα. Ήταν μουσουλμάνοι εναντίον χριστιανών και χριστιανοί εναντίον μουσουλμάνων. Αλλά για ένα διάστημα υπήρχε. Η σημαντικότερη από τις Εθνοσυνελεύσεις είναι η τρίτη. Οι δύο επόμενες συνελεύσεις, δηλαδή η Εθνοσυνέλευση του Άστρους και η Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας,
πήραν πολύ σημαντικές αποφάσεις, καθοριστικές αποφάσεις για σημαντικότατα θέματα της Επανάστασης. Όμως, η πρώτη έχει την πολύ μεγάλη δύναμη και βάρος, διότι είναι ακριβώς η πρώτη. Δηλαδή, έστησε τις δομές. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο και μάλιστα δομές εξαιρετικά πρωτοποριακές για όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή, αυτό που επέλεξαν οι Έλληνες στις εθνοσυνελεύσεις τους δεν είχε ποτέ ξανασυμβεί σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Στην ουσία, μετέφεραν τον δυτικό κόσμο εδώ. Στη σύνταξη των συνταγμάτων υπήρχε και ένας Ιταλός, ένας τύπος ο οποίος γυρνούσε ανά τον κόσμο και συνέτασε συντάγματα. Για πείτε μας λίγο για αυτό. Ο Γκαλίνα. Ναι, αυτό ήταν μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Ένας άνδρας του 19ου αιώνα. Ο 19ος αιώνας είχε αυτά τα χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα στην Ευρώπη που είχε ζήσει επαναστάσεις και πολέμους και Ναπολέοντα και Αούστερλιτς και όλες τις μεγάλες αυτές πλευρές. Υπήρχαν χιλιάδες άντρες οι οποίοι είχαν οράματα, πίστευαν σε μεγάλα πράγματα και ήθελαν να πιστεύουν σε μεγάλα πράγματα και λαχταρούσαν να πεθάνουν για τα μεγάλα πράγματα, δηλαδή ήταν έτοιμοι να τα δώσουν όλα. Και γι' αυτό και βρίσκεις τόσο συναρπαστικές φυσιογνωμίες το 19ο αιώνα. Ο 19ος αιώνας ήταν ο αιώνας των μεγάλων πραγμάτων και γι' αυτό και ήρθαν να πολεμήσουν και με τους Έλληνες από την Ευρώπη, τόσοι φιλέλληνες, γιατί ήταν αυτό το κλίμα και φυσικά γιατί ήταν οι Έλληνες που είναι μια ειδική περίπτωση σε όλο τον κόσμο, άκουγαν Ελλάδα και όλοι οι άνθρωποι συγκινούνταν, γιατί λόγω της αρχαίας Ελλάδος που αυτό έπαιζε ρόλο. Αυτός ο Γκαλίνα λοιπόν είναι ένας άντρας του 19ου αιώνα, ένας Ιταλός επαναστάτης. Στην Ιταλία υπήρχαν κάποιες περιοχές ευεπίφορες σε επαναστάσεις και σε συνωμοτικές ομάδες και σε δράσεις εναντίον των Αυστριακών, γιατί η Ιταλία δεν υπήρχε τότε, ήταν πολλά κράτη. Και δεν ήταν ενιαία, θέλω να πω, δεν ήταν εθνικό κράτος. Η Ιταλία έγινε εθνικό κράτος πολύ μετά τους Έλληνες, όπως και η Γερμανία. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ανήκει σε αυτή την παράδοση των Ιταλών επαναστατών και ήταν ειδικευμένος στα συντάγματα ο Γκαλίνα και πήγαινε όπου υπήρχε δράση επαναστατική και συνέβαλε στη σύνταξη συνταγμάτων. Ωραία περίπτωση.